Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα γιαμιγιάμι εδώ στο UNN TV, στην υπέροχη αυλή μας εδώ στον Μπάρα. Άλλη μια ωραία συνταγή που θα κάνουμε σήμερα. Έχουμε τη μουσική μας, έχουμε τα υλικά μας και ευθύς αμέσως, χωρίς να χρονοτριβούμε, θα φωνάξουμε τον καταπληκτικό μας καλεσμένο για σήμερα. Μάρια, έλα. Μάριος Αγουρίδης, καταπληκτικός φίλος, καταπληκτικός... Απ' όλα. Απ' όλα καταπληκτικός. Απ' όλα καταπληκτικός. Σήμερα, Μάρια, σε κάλεσα για να κάνουμε ένα μοσχαράκι μπουργκινιόν. Αλλά δεν θα το πούμε μπουργκινιόν, θα το δώσουμε μια ελληνική εσάν. Θα το πούμε μοσχαράκι... Με μανιτάρια. Καταπληκτικά. Μπράβο. Πολύ πάρα ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε με μουσική. Φυσικά. Γιατί η εκπομπή τι είναι? Είναι μουσική και μαγειρική. Έτσι, παιδιά. Έτσι. Και εσύ είσαι πολύ μουσικός τύπος. Εγώ είμαι πάρα πολύ. Εδώ, πάρα με πολύ, τα μαύρα πάρα κάμισά πολύ, σου. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Ξέρω κιόλας ότι παίζεις και σαξόφωνο. Τα πάντα πάντα. Εκτός από όλα τα υπόλοιπα θα πούμε στην πορεία αυτά που κάνεις. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με James Brown, Sex Machine. Φανταστικός δίσκος, αγαπημένο κομμάτι. Καλή μας μαγειρική. Καλή μας μαγειρική. Έτσι. Λοιπόν, Μαρία, το μοσχαράκι μπουργκινιόν, γιατί θέλει, αυτή η συνταγή θέλει και, θέλει προφορά. Μπουργκινιόν. Να σε ακούσω. Μπουργκινιόν. 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 Λοιπόν, μοσχαράκι με μανιτάρια, πάρα πολύ ωραίο, αγαπημένο φαγητό. Αγαπημένο φαγητό. Θα κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στο κρέας. Το κρέας πρέπει να είναι μοσχαράκι. Έτσι και έτσι. Για να τα λέμε τα πράγματα το όνομά τους. Αλλά τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε ένα μοσχαράκι που πηγαίνει στην κατσαρόλα. Δηλαδή θέλουμε να έχει πολύ κολαγόνο. Για σήμερα διαλέξαμε το μαγικό μας χέρι. Μας διάλεξε ελιά. Φανταστικό. Θα μπορούσαμε να βάλουμε ποντίκι. Θα μπορούσαμε να βάλουμε μάγουλα. Γενικότερα θέλουμε ένα κρέας με πολλούς συνδέσμους να βγάλει το κολαγόνο για να κάνουμε. Το κολαγόνο έχει τη γεύση και δίνει και αυτή την ιδιαίτερη υφή που είναι το φαγητό, ξέρεις, γλασαριστό, πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε ετοιμάσει το μαγικό μας χέρι, μας έχει ψιλοκόψει κρεμμύδι ξερό, καρότο. Έχουμε την αγαπημένη πάστα σκόρδου. Έχουμε μουστάρδα για να δέσουμε κάπως τη σάλτσα. Έχουμε δάφνη. Θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο πουρέ πατάτας. Αυτό το κλασικό, το νεκραζέ με τα κομματάκια που λένε, το βεβαίως, της μαμάς που έχουμε στο σπίτι. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πάμε. Λοιπόν, Μάρη, καταρχήν θέλω να μου πεις αν ξέρεις να μαγειρεύεις. Ή αν μαγειρεύεις και αν αγαπάς την... Θα σου πω, η μαγειρική για μένα είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Μαγειρεύω και μαγειρεύω και ωραία, θα σου πω. Απλά... Καλά, αυτό κάτσε να το δοκιμάσουμε εμείς. Να το δοκιμάσουμε, φυσικά. Ας απλά είναι να μου έρθει όρεξη. Δηλαδή, άμα κανονίσω με τους φίλους μου να έρθουν σπίτι μου και κάτι τέτοιο, θα μου αρέσει πάρα πολύ να τους μαγειρεύσω και κάτι νόστιμο, ξέρεις, ιδιαίτερο, ξεχωριστό. Κατά τα άλλα, όχι, δεν θα κάτσω να μαγειρεύσω κάθε μέρα. Στο σπίτι μου, ναι, πρέπει να υπάρχει λόγος. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς προχωράμε τώρα με τη μουσική. Ακούσα προχωράμε το, εδώ πέρα. Το James Brown θέλει να μας καλύψει, μουσικά σήμερα. Μάλιστα. Εγώ θα καλύψω το μοσχαράκι με το αλεύρι. Το αλεύρι μας δίνει μια ιδιαίτερη υφή. Ένα χρώμα. Και μας δίνει και το μας πίζει και τη σάλτσα. Μας πίξει και τη σάλτσα. Φανταστικό. Μάρι, ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό? Το αγαπημένο μου φαγητό? Τι ερώτηση ήταν αυτή τώρα, αφοπλιστική. Είναι πιο δύσκολη, εύκολη ερώτηση. Ναι. Μοσχαράκι μπουργκινιόν. Όχι, θέλω να το παλέψεις λίγο περισσότερο. Όχι, θα έλεγα ότι είναι κανένα περίεργο έτσι κρέας, κανένα νουά, ναι, μαγειρευτό. Μαγειρευτό. Μαγειρευτό τα γεμιστά. Τα γεμιστά. Τα γεμιστά. Λοιπόν, για πάμε να μας... Πάμε, φανταστικά. Μουσικώσεις. Πάμε να σας... Εγώ έχω καλύψει το... Εδώ το πολύ ωραίο μας μοσχαράκι και τώρα, αφού το καλύψαμε με το αλευράκι, θα βάλουμε ένα κομματάκι για δοκιμή, να ακούσουμε τον ήχο. Τον ακούμε σιγά σιγά τον ήχο.
Τώρα έχουμε το ακούμε πιο έντονα. Όταν μαγειρεύουμε, πρέπει να κάνουμε θετικές σχέσεις. Όχι θετικές σχέσεις. Πρέπει να κάνουμε θετικές σκέψεις. Αλλιώς το φαγητό δεν πετυχαίνει. Ποτέ. Λοιπόν, εγώ θα προχωρήσω και θα βάλω Come Together από The Beatles. Σε κλασικός τύπος. Είμαι, ναι, παναθέμα μου. Δάκη, τι αναζητούμε για φαγητό? Τι αναζητούμε για φαγητό, καλά εστιατόρια. Καλά εστιατόρια, τι καλά εστιατόρια? Καλά εστιατόρια ιαπωνικής κουζίνας, καλά εστιατόρια ελληνικής κουζίνας. Κυρίως Κύπρος, γαλλική, ιταλική κουζίνα, εκείνη η προτιμήση μας. Εξού και τον Μπουργκινιό. Εξού και τον Μπουργκινιό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλάωρα. Υγεία. Γεια μας. Λοιπόν. Στη Γαλλία χρησιμοποιούν ένα κρασί από τη Βουργουνδία, εξού και τον Μπουργκινιό. Κόκκινο κατά κόκκινο. Εμείς διαλέξαμε ένα κρασί από το κελάρι του παππού. Κάνουμε την glaze the pan τώρα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα είμαστε ψηλά, περιμένουμε να φύγει, να εξατμιστεί το αλκοόλ. Παίρνουμε και τη μυρωδιά μας. Χαχαχαχα, κι εγώ θέλω λίγο. Για πάρε.
Λοιπόν, θα φάμε πάρα πολύ ωραία σήμερα. Εξατμίζεται. Λοιπόν, έχουμε δύο ζωμούς τώρα εδώ. Στα δεξιά έχουμε demi-glace, ζωμό μοσχαριού. Στα αριστερά έχουμε ζωμό κοτοπούλου. Ναι. Αυτό, είναι πιο, αυτό είναι πιο δύσκολο. Αυτό είναι πιο εύκολο. Θα το κάνουμε, θα κάνουμε τις τρεις ζωμούς σε μια επόμενη εκπομπή. Ξεκινάμε με ζωμό κοτόπουλο. Καλό είναι ο ζωμός να είναι σε θερμοκρασία χλιαρή. Και συμπληρώνουμε ζωμό demi-glace. Αν κάποιος δεν έχει demi-glace, μπορεί να πορευτεί μόνο με το... Ναι, κοίτα, μπορείς να φτιάξεις, μπορεί να φτιάξουμε ποικιλοτρόπως μια demi-glace. Ναι, 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 σίγουρα. Μπορούμε να το κάνουμε με, το, με τον ορθόδοξο τον τρόπο που βάζουμε τα κόκαλα και τα καίμε και περνάνε ώρες και βράζουμε και βράζουμε και βράζουμε και προχωράει. Και, και υπάρχει και ένας πιο γρήγορος δρόμος, τούμπα κατσαρόλα λαχανικά κόκαλα σε μια χύτρα περίπου σε 35 λεπτά έχουμε. Μάλιστα. Αλλά αυτά θα δείξουμε σε μια επόμενη εκπομπή. Εδώ σε φέραμε και το μοσχαράκι. Μπουγγινιό. Ή αλλιώς μοσχαράκι. Με μανίτα. Τέλεια. Λοιπόν, εδώ τώρα τι κάνουμε, Μάρια. Τι κάνουμε, Γιώργο. Έχουμε ξυλοκαλύψει το κρέας με, με τα υγρά. Ναι. Και πρέπει να κατεβάσουμε στο μισό την ένταση του ματιού. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να βάλεις μουσική και εγώ να βάλω Δάφνη. Δάφνη. Φοβερό. Να βάλουμε ένα φύλλο Δάφνης και ένα κλωναράκι τόσο δα δεντρολίβανο. Φάντες. Να πάρουμε τη γεύση, θα βάλουμε και λίγα ακόμα υγρά. Πολύ ωραία. Και θα πακώσουμε ή αλλιώς θα σκεπάσουμε το φαγητό μας. Θα κάνουμε τη θετική γεύση, γιατί είναι σίγουρο ότι θα μας πετύχει άμα κάνουμε να σκεφτόμαστε θετικά, το ξανά είπα και πριν. Farewell. Τα αφήνουμε. Λοιπόν, εάν είχαμε ένα άλλο κομμάτι κρέατος, εκτός από ελιά... Λοιπόν... αν είχαμε ένα άλλο κομμάτι κρέατος εκτός από, από ελιά, θα έπρεπε να περιμένουμε... Λοιπόν, αυτό θέλουμε περίπου στα 3 τέταρτα. Για να το βράσουμε και να έχουμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Από το ποντίκι, καλά τα μάγουλα δεν το συζητώ, καλά, τα μάγουλα ναι. Θέλουν να τα μαριναρούμε. Έχει άλλο, διαδικασία, ναι. Ναι, ναι. Όσο πιο υψηλή περιεκτικότητα σε κολαγόνο και συνδέσμους και χόντρους κτλ, τόσο περισσότερος ο χρόνος του μαγειρέματος. Λοιπόν, και τώρα θα προχωρήσουμε τον μπουρέ μας, τον οποίο ήδη έπρεπε να κοκλάζει το νερό, αλλά εσύ είσαι λίγο φιδωλός με το, με το κουμπάκι. Ναι, εγώ, ναι, 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 το έχω λίγο σε... Το αγαπάς το κουμπάκι. Το αγαπάω. Γιώργο, έβρασε. Ένα, με έναν τρόπο μαθαίνουμε. Γεια. Με έναν τρόπο μαθαίνουμε. Δοκίμασε. Από εδώ. Από πού. Όχι με το, με το, με το στόμα, πάρα το χεράκι σου, δεν είναι ανάγκη. Λοιπόν. Έβρασε. Λοιπόν, αφού λοιπόν, έβρασε, θα σβήσουμε το, το μάτι. Ναι, και να βάλω λίγο μουσική. Φάνη. Γεια σου, Φάνη μου. Γεια σου, Ρώσα, το εξάφερτο. Λοιπόν, εμείς έχουμε εδώ στο άλλο μάτι να σιγοβράζει το, κρέ, το κρεατάκι μας. Και τώρα, τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε, Μάρια. Να βάλουμε μουσική. Να βάλουμε μουσική και εγώ να ψιλοκόψω. Λοιπόν, θα βάλουμε Eric Clapton, Cocaine. Σε πληροφορώ, αυτό το τραγούδι μαζί με Dire Straits ή κάτι τέτοια είχε γράψει ο πατέρας μου, άκου να δεις τώρα, μία κασέτα και την είχε αφαιρώσει τη μητέρα μου και παλιά που ήταν τα αμάξια τώρα με κασετόφωνα μέσα και τα λοιπά. Εγώ 5 χρονών είχα κλειδωθεί μέσα, το είχα βάλει στη διαπασόν και ήμουνα on fire. Κοίτα να σου πω κάτι. Αυτές είναι ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Ιστορίες. Τα αυτά τα παιδικά βιώματα. Λοιπόν, εμείς κόβουμε στα 4 τα μανιτάρια μας. Έχουμε μανιτάρια σαμπιγιόν. Σαμπιγιόν. Από το Αίγιο νομίζω ότι είναι. Μην σας, νομίζω ότι εκεί καλλιεργούνται.
τουλάχιστον εδώ στην περιοχή, νομίζω. Ξέρουμε και το χωράφι. Όπως πας αριστερά. Θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε ό,τι μανιτάρι θέλουμε. Και πορτσίνι θα μπορούσαμε να βάλουμε. Ναι, και βέβαια, και μπορούμε και πορτσίνι και τρομπέτες. Yeah. Και ό,τι θέλουμε. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά εκεί. Τώρα θα τα σοτάρουμε. Πάτα το κουμπάκι που σου αρέσει. Α, ναι. Πάτα το. Τέλεια. Θα προσθέσουμε λίγο λάδι. Ευχαριστώ κύριε Φάνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Φάνη. Αφήστε το εδώ, ναι, θα το τακτοποιήσω. Λοιπόν, εμείς εδώ θα σοτάρουμε τα μανιτάρια μας για να αποβάλουμε λίγο από τα υγρά. Τα αποβάλουμε. Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες. Και τι χρειαζόμαστε για να κάνουμε δουλειά? Μπράτσα. Τους άντρες. Ωραία. Λοιπόν, με αγάπη, πατάς. Και προδέρμη. Λοιπόν, είμαστε τώρα να φτιάξουμε. Προχωράμε το μπουρέ. Πάει τρένο μπουρές. Είναι μαλακώνει εύκολα η πατάτα. Είναι φανταστικό. Ωραία. Πω, 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 πω. Τον εδώ να σου πω να βάλουμε και κανένα βουτυράκι τώρα μέσα εδώ πέρα. Θα βάλουμε και βουτυράκι, θα βάλουμε και τα πάντα. Γαλλική κουζίνα. Πρέπει... Γαλλική κουζίνα. Κοίτα, εγώ αυτή τη συνταγή δεν την... Δεν θα μπορούσες να την εκτελέσεις με άλλον καταρχάς, έτσι. Τα μανιτάρια μας ήδη τσιτσιρίζουν. Τσιτσιρίζουν. Εμείς θα προσθέσουμε λίγο αλατάκι. Αλατάκι. Λίγο πιπεράκι. Πώς πάμε με το μπουρέ? Τίποτε, εδώ πέρα είναι το λιάνισα το σύστημα. Λοιπόν... Οι ζημιές είναι για την κουζίνα. Τι χρειαζόμαστε, τώρα χρειαζόμαστε λίγο βουτυράκι λίγο εδώ. Βουτυράκι. Για να γλασάρουμε τα μανιταράκια μας. Και πολύ βουτυράκι. Βάλε μου. Εδώ. Υπέροχα. Οπα. Οπα. Πολύ βουτυράκι εδώ. Πολύ. Θέλουμε κρεμούλα γάλακτος. Κρεμούλα πέντε του μέσα. Και θέλουμε και γρήγορα χέρια. Έλα. Για να δούμε αν αλατισμένο κάτι τι κάνουμε. Το δοκιμάζουμε. Ωραία. Φανταστικό. Κάτσε γιατί σε έχεις καπνίσει κιόλας εδώ. Φανταστικό. Θα μπορούσαμε λίγο αλατάκι να βάλουμε. Σβήνουμε τα μανιτάρια. Ναι, θέλουμε λίγο, λίγο αλατάκι. Ναι, ναι. Μουσική. Μουσική. Αμέσως. Πάρα πολύ ωραία. Αμέσως. Τα μανιτάρια μας έχουν γίνει αυτό που ζητούσαμε. Ο πουρές μας θέλει λίγο περισσότερο υγρασία. Γι' αυτό θα βάλουμε λίγο κρέμα γάλακτος. Ακόμα. Και θα δώσουμε και λίγο γεύση με το μοσχοκάριδο. Τι θα ακούσουμε τώρα, Μαρία? Θα ακούσουμε The A-Train από... Take the A-Train από Duke Ellington. Duke Ellington. Μάλιστα. Σε βλέπω πολύ intellectuals επιλογές σου. Όπως πάντα. Όπως και όλες οι δουλειές που κάνεις. Θες να πεις λίγο τι κάνεις στον κόσμο? Μάλιστα. Ασχολούμαστε με τον κλάδο των εκδηλώσεων, των δεξιώσεων εμείς. Στην Πάτρα, ναι. Έχω το χώρο κτήμα Γουρίδη στη Θέα Πατρών. Καθώς φέτος επεκταθήκαμε επώνυμα πλέον με την εταιρεία Elite Catering στον κλάδο των εκδηλώσεων και παράλληλα Επεκτηνόμαστε. Ναι, πάντα. Ας επεκταθούμε κι εμείς λοιπόν πάντα, τώρα. Πάντα. Εδώ το μοσχοκάριδο. Μάλιστα. Εδώ το τρίβουμε με χαρά. Το τρίβουμε με χαρά. Το μοσχοκάριδο. Εμείς ξεσκεπάζουμε. Ξεσκεπάζουμε.
Γιώργο, εντάξει, είναι αυτό. Είσαι καλός, δες. Καλός, καλός. Λοιπόν, τι θέλουμε, θέλουμε μία μικρή κουταλίτσα μουστάρδα να δέσουμε λίγο παραπάνω. Hop, hop. Και κάνουμε αυτό που κάνουν και οι μαμάδες, σύουμε την κατσαρόλα. Oh. Και ακούγεται αυτός ο ήχος, τον οποίο δεν ξέρω αν μπορείτε να τα ακούσετε. Τέλος πάντων, θα χρησιμοποιήσουμε και λίγο τη σπάτουλα. Ανακατεύω εδώ, Γιώργο. Την κουκουνάρα. Που έβαλε ναι, το... ναι, ναι, ανακατεύουμε. Φαντάστηκα. Το φαγητό μας θα βγει πολύ καλό, γιατί είσαι ένας πολύ θετικός άνθρωπος. Τώρα ξεκινάμε και λέμε τώρα ξανά τα τέτοια. Αχ, σατανά! Είσαι πολύ όμορφος. Είμαστε καταπληκτικά εδώ. Θέλουμε, λοιπόν, τώρα τι κάνουμε, φέρνουμε τούμπα μέσα τα μανιτάρια μας. Ό,τι καλύτερο. Και το μοσχαράκι μπουργκινιό. Ναι. Όπου να είναι έτοιμο. Απίστευτη συνταγή. Απίστευτη θα είναι. Απίστευτη. Μόλις το δοκιμάσουμε κιόλας. Γιατί τι κάνουμε πάντα. Δοκιμάζουμε. Δοκιμάζουμε. Έλα να σε κάψω καρβούλα μου. Οχοχοχο. Μην το φυσήξεις πάνω και λερώθω. Εντάξει. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Γιώργο, δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από εσένα. Ούτε κι εγώ. Βαθιά γεύση. Βαθιά γεύση. Βαθιστόχαστη θα την έλεγα. Έχει και κάτι άλλο από πίσω, δηλαδή, το οποίο ναι. σου δημιουργεί πολλά πράγματα. Έχουμε και έχουμε βαθιά έτσι. Τόσα πράγματα μετά. Ναι. Για συνέχισε εδώ να βλέπουμε τον... Για πάμε. Όπα. Φοβερά. Λοιπόν, θέλω να τελειώσουμε το μπουρέ. Ο πουρές νομίζω ότι είναι έτοιμος. Ναι, ο πουρές καλά είναι. Εσύ καλά είσαι. Καλά είμαι λοιπόν. Λοιπόν, δες εκεί, είσαι πολύ καλός. Σε ευχαριστώ. Τώρα πήγαινε να κάνεις διατάσεις. Πάω έξω να κάνω διατάσεις. Ο πουρές έπιασε αυτή την υφή που θέλουμε. Λοιπόν, θα μας βάλεις στο τελευταίο κομμάτι, θα σβήσουμε το φαγητό. Λοιπόν, παιδιά, για τελευταίο κομμάτι, σας έχω φέρει ένα φανταστικό δίσκο. John Lennon, Imagine, λόγω όλου αυτού του γεγονότος που γίνεται Ουκρανία-Ρωσία, πιστεύω είναι ένας φανταστικός δίσκος για την περίσταση, γενικά αυτή την περίοδο, καθώς θα το συνδυάσουμε το ότι, έτσι, και η μαγειρική και η μουσική είναι μια τέχνη και επειδή η μαγειρική έτσι και όλο αυτό το κόνσεπτ περνάει από το στομάχι, make love, not war. Πω, not war, έτσι. Το συνδυάζεις πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Το έφτασες πάρα πολύ ωραία εκεί που έπρεπε να το φτάσεις. Ειρήνη, αγάπη. Peace. Και καλό φαγητό. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Χαρά μου πάρα πολύ μεγάλη, Γιώργο. Σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Πρέπει να δοκιμάσουμε και να στήσουμε το φαγητό. Τώρα το έχουμε στήσει το φαγητό. Μαμά. Ναι. Ναι, ωραία. Νανά. Τέλεια. Χαιρετισμού στη μαμά Νανά. Στη μαμά Νανά, πολλά φιλιά να δώσεις. Την καταπληκτική. Την αγαπημένη σε όλους. Λοιπόν, βάζουμε από πάνω το κρεατάκι μαζί με τα μανιταράκια. Και τώρα τι κάνουμε. Βάζουμε τη σάλτσα. Βάζουμε και άλλη σάλτσα. Απίστευτο. Και θα βάλουμε και άλλη σάλτσα. Θα βάλουμε και λίγο ακόμα σάλτσα, λέω. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Φανταστικό. Λοιπόν, και τώρα τι χρειαζόμαστε, Μάριε. Ένα πιρούνι. Για να το δοκιμάσουμε. Θέλουμε και μαχαίρι, μήπως. Ό,τι φέρει και ένα μαχαίρι. Τέλεια. Λοιπόν, Μαρία. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ εγώ.
ξεκίνα αφού εσύ που είσαι ο καλεσμένος μας. Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα. Θα ξεκινήσω από τον πουρέ. Ξεκινά από τον πουρέ. Έτσι. Ο πουρές είναι αυτό, ο σπιτικός, ο μαμαδίστικος. Δεν είναι ο πουρές μετά ο εστιατορικός. Πολύ ωραίο. Έχουμε τα κομματάκια μέσα. Εντάξει, Γιώργο. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Ωραία, πάρε και το κρατάκι να δούμε. Μήπως έχεις να πεις και κάτι άλλο. Μάλιστα. Το κρατάκι λιώνει στο... Λιώνει. Είναι πάρα πολύ μαλακό. Έτσι έχει βράσει. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Πεντανόστιμο. Ο πουρές είναι καταπληκτικός. Μπράβο μου. Μπράβο σου. Μπράβο μας. Μπράβο μας. Μπράβο μας. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά, Μαρία μας. Πολύ ωραία. Που ήρθες στην εκπομπή μας εδώ στο Ionian TV. Γιάμι γιάμι. Γιάμι γιάμι. Το παίρνεις και φεύγεις. Το παίρνω και φεύγω, ναι, τι να κάνω κι εγώ. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή. Πάλι εδώ στο Ionian TV. Γιάμι γιάμι για τις προτάσεις σας, τις παρατηρήσεις σας. Υπάρχει το κανάλι μας στο YouTube. Πατάτε like, subscribe και σχολιάζετε. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια! Μοσχαράκι με μανιτάρια και πουρέ. Υλικά για το μοσχάρι. 1 κιλό μοσχάρι ελιά, 500 γραμμάρια μανιτάρια, 1 κρεμμύδι ξερό, 3 σκελίδες σκόρδο, 1 μέτριο καρότο, 2 φύλλα δάφνη, 1 κλωναράκι δεντρολίβανο, 1 κουταλάκι της σούπας μουστάρδα, 50 ml ελαιόλαδο, 250 ml ζωμός μοσχάρι, 250 ml ζωμός κοτόπουλο, 50 ml κρασί, αλεύρι, αλάτι και πιπέρι. Υλικά για τον πουρέ. 500 γραμμάρια πατάτες, 150 ml κρέμα γάλακτος, 80 γραμμάρια βούτυρο, αλάτι και πιπέρι.